Να βουλιάξουν οι Φιλιππίνες, όλες τις Φιλιππινέζες μέσα. Πάντα τέτοια φωτή. Πάντα με την καρδιά μου. Άχω κι εγώ όμως μια χαρά μέσα στο σπίτι μια φορά, μωρέ παιδί μου. Δεν πειράζει. Χαλάλη σου, χαλάλη σου. Μπράβο, φωτή. Μπράβο, μπράβο. Καλημέρα, πατέρα. Θα έρθεις μαζί μου στο εργοστάσιο. Είναι 9 η ώρα. Όχι. Γιατί? Γιατί για άλλον ξημέρωσε η καλημέρα, Σοφία, σήμερα. Δεν ξημέρωσε για μένα. Τι έγινε πάλι? Τι έγινε πάλι? Α, πάρε, διάβασε αυτό εδώ πέρα να καταλάβεις. Να δεις πώς προκόβουν και πώς επιβραβεύονται οι λογικοί και οι εργατικοί άνθρωποι. Πάρε, πάρε, διάβασε το και βγάλε συμπέρασμα για τα δικά μας τα χάλια. Εκεί που λέει, ευχαριστούν κοινωνικοί λειτουργό. Διάβασε το, διάβασε το. Το Ίδρυμα Προστασίας Βρεφών αποφάσισε να ευχαριστήσει δημόσια την κοινωνική λειτουργό Χριστίνα Κροτηρά, γιατί με τις υπηρεσίες της και με τις οδηγίες της και με τις συμβουλές της κατάφερε να λύσει τα πιο βασικά προβλήματα του Ιδρύματος. Κατάλαβες? Μπράβο και συγχαρητήρια στη Χριστίνα. Εσύ γιατί έχεις νεύρα? Πού υποτίθεται ότι είναι τώρα η αγάπη μου? Στο Ίδρυμα Προστασίας Βρεφών. Είχε ραντεβού με εκείνη τη μητέρα με το άτακτο παιδάκι. Και πού είναι στα αλήθεια? Στην αγκαλιά σου. Στην αγκαλιά μου. Στην αγκαλιά μου. Αυτό μάλιστα. Αυτό είναι καλημέρα για ένα γονιό. Άρα την καλημέρα αυτή θα την εισπράξει ο Φώτης ο Κροντιράς. Όχι εγώ. Εγώ θα εισπράξω τη μούτσα. Τη μούτσα της οικογένειας. Α, εκεί ήθελες να καταλήξεις. Σε ενοχλεί αυτό, ε? Το ότι ο πατέρας κάνει μόνος τον καφέ του δεν σε ενοχλεί? Το ότι ο εργοστασιάρχης Λουκάς Παπαγιάννης σηκώνεται, πάει στην κουζίνα και κάνει μοναχός τον καφέ του, αυτό δεν σε ενοχλεί? Θα μου πεις βέβαια ότι έχουμε υπηρέτρια. Αλλά η υπηρέτρια όταν έχει έξοδο, βλέπεις, έρχεται μετά τις 10. Προς Θεού! Μην ξυπνήσει την κυρία Παπαγιάννη! Καλά, δεν βαριέσαι να λες τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Δεν μου λες τι ώρα γύρισε η κόρη σου χτες. Σε ρώτησα, τι! Δεν ξέρεις. Αφού ξέρεις, γιατί με ρωτάς? Στις 2 γύρισε και αν δεν τις ξερίζωσα τα αυτιά, είναι γιατί τρεπόμουν. Τρεπόμουν γιατί η κυρία Παπαγιάννη ήρθε, βλέπει, στις 2:15 από την τράπουλα και τώρα κοιμούνται. Η εγγονή αριστερά, η σύζυγος δεξιά. Ενημερώθηκες τώρα? Καλημέρα, παππού. Καλώς μου το. Έλα. Τι φταίς και εσύ να ακούσεις αυτά τα χάλια του σπιτιού μας, ε? Ναι, συζήτησε τα με τη Μαρία τώρα. Σε παρακαλώ, μην επεμβαίνεις ανάμεσα σε μένα και στην εγγονή μου. Καμάρι μου εσύ, παρηγοριά μου εσύ. Εσύ είσαι ό,τι αγαπάω στον κόσμο. Το ξέρεις, το ξέρεις, αγαπάω, ε? Το ξέρεις. Και εσύ δεν θα μοιάσεις με κανένα. Αυτή δεν θα μοιάσει με κανένα από την οικογένεια. Εσύ θα είσαι η μόνη που θα καταλαβαίνεις τον παππού, ε? Έλα, πατέρα. Σου είπα μην επεμβαίνεις. Αυτά που λέω τα εννοώ. Εντάξει. Έτσι. Έλα, μαράκι, έλα, μωρό μου, πάμε. Άντε, καλά, πάτε. Πάτε και το σχολείο. Με σχολείς το σχολείο. Για να το κάνω. Δεν μου λες, Λουκά. Τελείως τρελάθηκες πια. Και καλά, εμάς δεν μας σέβεσαι που δεν μας σέβεσαι. Τη γειτονιά, μωρέ, δεν τη λογαριάζεις τη γειτονιά. Ποια γειτονιά, ρε, όταν εσύ με το αθώο χαρτάκι σου και η εγγονή μου με την αθώα δισκοτέκτης μου βάζετε δυναμίτη στο σπίτι, θα κάτσω εγώ να δώσω λογαριασμό στη γειτονιά? Τώρα τι να σου πω, πραγματικά τι να σου πω, δεν ξέρω. Τι να μου πεις, πες μου για το γιο σου. Πες μου για το γιο σου, τον αιώνιο φοιτητή, τον κύριο Αλέξη. Όχι το γιο μου, το γιο μας. Το γιο μας, αυτό σε μάρανε. Τότε ο τεμπελχανάς εκεί πέρα έχει ρουφήξει μια ολόκληρη περιουσία και δεν έχει ούτε ένα χαρτί στα χέρια του. Αυτό δεν σε τρομάζει καθόλου. Ούτε καν μας λέει πότε θα γυρίσει από τα σκύπα. Καλά δεν μου λες. Μια ολόκληρη ζωή δεν βαρέθηκες να λες καθημερινά τα ίδια και τα ίδια. Γιατί? Σαν πως αυτός κάθε μήνα τρώει διαφορετικά, αλλά τα ίδια λεφτά τρώει κάθε μήνα. Λοιπόν, βρες τα με το γιο σου, γιατί εμένα με έχει συγχύσει πολύ σήμερα και θα χαλάσει το δέρμα. Άμα πια επιτέλους αυτό το σπίτι. Καλό.
Λέστα, καλώς, καλώς την πριγκιπέσσα, καλώς την δουκέσσα, καλώς την μαρκίσια. Πώς και ξυπνήσατε έτσι πρωί. Καλημέρα, παππού. Να. Άι, τράβα μέσα που τα κάθεστε να με κορεδεύσετε με τα χειροφιλήματα εδώ πέρα. Να συμμαζεύεστε σπίτι σας νωρίς και αυτά τα αφήστε. Δεν με κάνει κόρα εδώ. Υπομονή μου πήρε τέλος. Τέλος η υπομονή. Θα σας ταράξω. Έχουμε εκεί το κορόιδο που λέγεται Λουκάς Παπαγιάννης. Τέρμα! Τέρμα! Θα ακούτε Λουκάς και θα σας πιάνει τεταρτέος πυρετός. Καλημέρα, κύριε. Και πιέσα ένα καφέ, θα συνέλθει, δεν τίποτα. Και πού όταν πίνω καμιά φορά και ξενυχτάω, τι παθαίνεις. Α, και πες εκεί πέρα, ακούω, hey! Πες τους ότι αύριο στις 5 η ώρα να είναι στο εργοστάσιο για την επέτειο και να χαμογελάνε και να φέρονται σαν ανελογικοί άνθρωποι να μην κάνουν παλαβομάρες, μια που δεν μπορούμε να είμαστε σοβαροί οικογένεια. Τουλάχιστον ας κάνουμε ένα καλό θέατρο, να μας βλέπει ο κόσμος και να λέει «Αχ, αυτή η οικογένεια, Παπαγιάννη, τι να σ...» Καλά μεσημέρι πήγε, ε. Σήκω. Σήκω. Πού δεν πάω πού είναι. Σήκω. Είδες τι γρήγορα περνάει η ώρα όταν είμαστε μαζί. Δεν το ξέρεις. Μακάρι. Χριστινάκη, μην το πεις. Άστο. Δεν είναι ανάγκη να μελαγχολήσουμε. Το ξέρουμε. Ναι. Το ξέρουμε. Έλα, αγάπη μου, είναι τρελό να συναντιόμαστε πριν ξεκινήσουμε για τις δουλειές μας. Πρέπει να φύγουμε. Πρέπει. Τόσα χρόνια μας γενικά είναι πρέπει. Βαρέθηκα, βρε Χριστινάκη. Μη διαμαρτύρεσαι. Έτσι ξεκίνησε και έτσι θα προχωρήσει αυτή η σχέση. Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Τίποτα. Και το παιδάκι μας. Ε. Αν αυτό δεν μπορεί να τα αλλάξει όλα, να αλλάξει τον κόσμο ολόκληρο, τότε τι κάνουμε. Έλα, σταμάτησε, παρακαλώ. Ωραία. Γιατί είσαι μαζί μου. Τι μπορώ να σου δώσω έτσι που είμαι χειροπόδαρα δεμένος. Ας πούμε ότι μου φτάνουν αυτά που παίρνω. Σαν άκυφη μου φαίνεσαι σήμερα ή κάνω λάθος. Πολύ. Πάρα πολύ ωραία, Όλγα. Άσε που δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα με αυτή την ιστορία της Χριστίνας. Ούτε που μου ήμουν καιρός να διαβάσω τις εφημερίδες και τα ευχάριστα που τις γράφω. Ναι, το διάβασα κι εγώ πρωί-πρωί. Έχει σπουδαία κόρη, Μάγδα. Περίεργο, πολύ περίεργο. 10 μέρες τώρα είναι σε αυτό το χάλι. Όλα με τους και ζάλες. Καλά, ο γιατρός που πήγε, τι της είπε. Ο καημένη Όλγα, το έχω πει 1000 φορές πια. Της βρήκε μια νεύρο στο στομάχι. Πάντως, εγώ νομίζω ότι η Χριστίνα δεν είναι καλά. Αυτή που έμπαινε στο σπίτι και γέμιζε ο τόπος με το γέλιο και το κέφι της. Και το περίεργο είναι ότι δεν είναι όλες τις μέρες το ίδιο. Δηλαδή? Να πάει στη δουλειά της. Βγαίνει και καμιά φορά έξω. Σήμερα σηκώθηκε πρωί-πρωί και έφυγε. Ό,τι και να μου λες. Εγώ επιμένω πως κάτι πάει στραβά. Μπορεί η Χριστίνα να νοιάζεται για τα προβλήματα των άλλων στο ίδρυμα, να τρέχει για τον καθένα, αλλά αυτήν κάτι τη βασανίζει. Τι δηλαδή? Δεν ξέρω. Τρεμάχτα. Μήπως είναι ερωτευμένη με κανέναν. Έλα ρε Όλγα τώρα, η Χριστίνα ερωτευμένη. Η Χριστίνα μετά από εκείνη την περιπέτεια, την ιστορία που είχε με τον Παπαγιάννη, τον Στέφανο, θυμάσαι πριν από 10 χρόνια. Πώς δεν θυμάμαι. Μεγάλο κακό μας είχε βρει τότε.
Λοιπόν. Από τότε δεν ξανά κάνει τίποτα. Δεν αγάπησε κανέναν πια. Γιατί αν είχε αγαπήσει θα στο είχε πει. Άκουσα να σου πω, Όλγα μου. Εγώ με τα παιδιά μου είμαι πολύ κοντά. Είμαι και φίλη, το ξέρεις. Και ό,τι και αν του συμβεί, έρχονται και μου το λένε. Και η Χριστίνα και ο Μιχάλης. Με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Σήμερα οι νέοι, αλλά... Εντάξει, ναι. Ναι, ναι, τα λέμε αύριο. Άντε, γεια. Φωτή, διάβασα αυτά που γράφουν για την Χριστίνα. Ναι, Λουκά. Είναι συγκινητικό. Διαβίβασε τη συγχαρητήριά μου. Ευχαριστώ. Πρέπει να είσαι ευτυχισμένος πατέρας. Πολύ ευτυχισμένος, ε. Πάντα τέτοια. Να είσαι καλά. Να καλά, 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 καλά και πανέργια. Σε μένα οι ευχές δεν πιάνουν. Εγώ είμαι καταδικασμένος άνθρωπος. Γιατί το λες αυτό, ρε Λουκά. 40 χρόνια δεν τα πήγαμε περίφημα. Μας τι είχαν όλα, δεν λέω και τα στραβά και τα ανάποδα, αλλά τα ξεπεράσαμε. Με δύο αργαλιούς ξεκινήσαν οι πατεράδες μας και εμείς την κάναμε βιομηχανία που τη μετράνε όλοι. Καιρός δεν είναι να νιώσουμε κι εμείς λίγο ευτυχισμένοι. Εσύ ναι, εγώ όχι. Μάλιστα, θα αρχίσεις πάλι την κρίνια. Έλα μου, ρε Φώτη, 40 χρόνια τώρα εσύ κατάφερες έκανες μια οικογένεια που να δουλεύει ρολόι. Εγώ έχω μια οικογένεια χάρμαλο. Έλα τώρα, παράπονα πάλι. Τι έλα τώρα και τι παράπονα. Εγώ κοιτάξτε, μπορεί ταλέντο να φτιάχνω βιομηχανίες μπορεί να έχω. Για οικογένεια όμως, βράστα. Τις οικογένειες. Δεν τις στείνουν οι βιομήχανοι Λουκά, αλλά οι γυναίκες τους. Εγώ χωρίς τη Μάγδα, τι νομίζεις ότι θα είχα καταφέρει, ε? Σε αυτό μπορεί να είσαι δίκιο, δεν λέω. Και ο Μιχάλης και η Χριστίνα, εδώ που τα λέμε, που βγήκανε διαμάντια, στη μάνα τους το χρωστάνε. Πρώτα απ' όλα, τάξη στο εργοστάσιο. Κοίταξε, Αντώνη, τα νήματα που βρίσκονται στην αποθήκη από την τελευταία εισαγωγή από το Βέλγιο να διοχετευτούν σε αυτή την παρτίδα. Θα έχουμε πρόβλημα, κύριε Μιχάλη. Θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα αν μείνουν μέσα στην αποθήκη. Λοιπόν, ανά δύο μπομπίνες θα βάζεις μία από αυτά. Πάντως σας προειδοποιώ. Στο αποτέλεσμα θα φανεί, ε. Αφού έχω τη διαβεβαίωση από τους Βέλγους ότι δεν θα υπάρξει κανένα ελάττωμα. Καλά. Αυτοί για να πουλήσουν έτσι λένε. Αυτό δεν είναι δική σου δουλειά. Κάνε αυτό που σου λέω και με δική μου ευθύνη. Εντάξει. Ό,τι πείτε εσείς, κύριε Κροντιρά. Α, και Αντώνη. Δεν χρειάζεται να στο ξανατονίσω. Αυτά θα μείνουν μεταξύ μας. Ούτε στον Παπαγιάννη, ούτε στον πατέρα μου. Με βαριέσαι. Και οι δύο 40 χρόνια τα δώσαμε όλα για τις οικογένειές μας. Αλλά μόνο σε σένα πιάσανε οι κόποι. Σε μένα διάλυση. Έλα τώρα, μωρέ, σταμάτα. Τι σταμάτα. Βλέπεις τι γίνεται. Ψέματα λέω τώρα. Βλέπεις τη Σοφία. Διαλύθηκε ο γάμος της. Τη βλέπω μοναχή της και ραγίζει την καρδιά μου. Ο Στέφανος γιατρός. Το σπούδασα γιατρό. Ξόδεψα τα μαλλιοκεφάλα μου. Και το αποτέλεσμα ποιο ήτανε. Χάθηκε. Γιατρός, χειρούργος. Και τι κάνει. Πάει και σπιτώνεται με μια θεατρίνα. Και τι θεατρίνα. Με παιδί μάλιστα. Μνημόσυνο που το πιάσες, ναι, Χριστιανέ μου. Μνημόσυνο από το καιρό του γάμου μου με την Ελένη, η τύχη τρέχει τα μπατζάκια μου. Ήταν ατυχία που έχασες την πρώτη σου γυναίκα νωρίς. Η Ελένη ζωή να έχει, δεν ξέρει τίποτα άλλο από το να ξοδεύει. Ξόδευε σπάταλη, τίποτα. Καλό κόρη, σπάταλη. Ο άλλος, ο γιος που μου χάρισε, αυτός ξοδεύει ακόμα παραπάνω και αυτός ξοδεύει σε συνάλλαγμα. Δεν καταδέχεται ελληνικά λεπτά. Ακού, Φώτη, αφού τα καταφέρνω και τα αντέχω όλα αυτά, μπράβο μου! Χριστινάκη μου! Μονή! Ναι. Ο αδερφός δεν συνηθίζει να μου κάνει τέτοιου είδους εκπλήξεις. Έλα, κάθεσε. Έτσι κι αλλιώς ο Μιχάλης δεν γυρίζει ποτέ πριν από τις 4. Χριστίνα μου, τι σου συμβαίνει? Εσύ είσαι χάλια. Όπου να είναι καταραίω. Γι' αυτό είπα να κάνω μια στάση εδώ πριν ανέβω πάνω. Όπως καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω και πολύ καλά μάλιστα. Εκείνο όμως που δεν μπορώ να καταλάβω είναι αυτή η τρέλα σου. Εννοείς την απόφασή μου να κάνω αυτό το παιδί, χωρίς να παντρευτώ και χωρίς να αποκαλύψω ποιος είναι ο πατέρας, ε? Ναι. Από προχτές που μου το είπες έπαθα τέτοιο σοκ που δεν μπορώ να συνέλθω. Το περίμενα. Όμως έπρεπε να το πω σε κάποιον. Και καλά έκανες. Αλλά
Είπες πως είναι δυνατόν μια κοινωνική λειτουργός όπως εγώ, που πιστεύει ότι ένα παιδί χρειάζεται και τη μάνα του και τον πατέρα του, να αποφασίζει ακριβώς το αντίθετο για το ίδιο της το παιδί, ε. Ναι. Και έτσι είναι, Χριστίνα. Θα έχεις ένα παιδί χωρίς πατέρα. Ναι, αλλά ένα παιδί από έναν άνθρωπο που με λατρεύει και τον λατρεύω. Το θέλω αυτό το παιδί, καταλαβαίνεις. Και νομίζω ότι εσύ ξέρεις καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει να θέλεις ένα παιδί. Η δική μου η περίπτωση είναι άλλη. Εγώ είμαι παντρεμένη με τον Μιχάλη εδώ και 5 χρόνια. Δεν είναι παράλογο λοιπόν να θέλω ένα παιδί. Μόνο που δεν έτυχε. Ενώ εσύ, γιατί? Σε παρακαλώ, Άννα, μη με ξαναρωτήσεις γι' αυτό. Τουλάχιστον προς το παρόν, ε. Εντάξει, εγώ πάβω να σε ρωτάω. Οι άλλοι όμως, η μητέρα σου, ο πατέρας σου, ο Μιχάλης, όταν δεν θα μπορείς πια να τους το κρύψεις, τι θα τους πεις, Χριστίνα? Οι άλλοι. Πάντα οι άλλοι. Και το δικό μου δικαίωμα να πάρω από τη ζωή αυτό το κομμάτι ευτυχίας, οι άλλοι πρέπει να περιμένουν να μου το δώσουν. Δεν καταλαβαίνω, Χριστίνα, τι θες να πεις. Άσε, βρε, Άννα, είναι πολύ παλιά πια. Είναι αργά να γυρίσω πίσω. Σε μια απόφαση που πήρα κάποτε. Είναι κάτι σχετικό με το παιδί που περιμένεις? Με όλη την υπόλοιπη ζωή μου. Ναι. Τι είπα να πει, Αγνή, δεν δίνει το όνομά του. Καλά, για δώστε μου. Λέγεται. Καλημέρα, κυρία Ναθαναήλ. Σας βρίσκω επιτέλους. Κυρία Παπαγιάννη, ποιος είναι, παρακαλώ? Έστω. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα, κυρία Παπαγιάννη. Σοφία. Ποιος είναι? Νικήτα, πώς μπήκες στην Ελλάδα? Τι θέλεις, γιατί παίρνεις τηλέφωνο? Ωραία υποδοχή μου κάνει η γυναίκα μου, ύστερα από τόσα χρόνια που έχει να μ' ακούσει. Και επ' ευκαιρία δεν λέγομαι πια Νικήτας Ναθαναήλ, αλλά Παύλος Γεωργίου. Με αυτό το όνομα μπήκα στην Ελλάδα, Σοφία μου. Μάλιστα. Λοιπόν, λέγε, τι θέλεις? Μα είναι πάρα πολύ απλό. Θέλω να δω τα παιδιά μου. Και σένα. Είσαι πάντα όμορφη. Ακού. Αυτό ούτε να το σκεφτείς. Καταλαβαίνεις, δεν θα δεις τα παιδιά ποτέ. Ώστε έτσι, ε. Τότε φρόντισε να μου βρεις 100 εκατομμύρια και σου υπόσχομαι ότι δεν πρόκειται να σε ξανανοχλήσω ποτέ. Ούτε δραχμή. Άκουσε να δεις, Σοφία. Σε συμβουλεύω να το ξανασκεφτείς. Γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά μέχρι πού μπορεί να φτάσω. Κτίνος! Είσαι πολύ απόψη, κυρία Παπαγιάννη. Ναι, πράγματι, είχα πολύ δουλειά. Άσχημη νύχτα. Μάλλον θα έχουμε καταιγίδα. Ίσως. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα σας. Thank you.
Σοφία. Γύρισα. Κτίνωση, σιγένω. Μην με πλησιάζεις. Μην με πλησι... Έτσι μ' αρέσεις, άγρια. Κτίνωση. Πού είναι τόσο μπορείς. Έχουμε και συνέχεια, Σοφία.